Κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Καλωσορίσατε και καλή διασκέδαση. Θα χαλάσει ο κόσμος σήμερα. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Βουλβουάρ! Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αυτιά, σε εσάς και στους τηλεθετές σας. Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή! Μόλις σας βλέπει άνθρωπος, σταμπώνεται. Το μέρισμα ανάπτυξης, ναι, θα μοιραστεί με δίκαιο τρόπο. Μπράβο! Επιμένω, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, οφείλουμε αυτή η ανάπτυξη να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη που θα αφορά όλες τις Ελληνίδες. Μάλιστα. Και όλους τους Ελληνίδες. Αυτή η ανάπτυξη να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη που θα αφορά όλες τις Ελληνίδες. Μάλιστα. Και όλους τους Ελληνίδες. Έλα, δεν το πιστεύω. Κάντε λίγο υπομονή. Να ρωτήσω κάτι. Έτυχε βραδιά που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ζωρίστηκε πολύ ως πρωθυπουργός και είπε «Όπα, εδώ τώρα, Κυριάκο, πρέπει να μείνεις ξυπνητός». Αυτό το οποίο θα σε κρατήσει ξύπνιο είναι πάντα η κρίση της στιγμής. Είναι το απρόβλεπτο. Αλλά επειδή γενικά έχω καλό ύπνο. Δεν με βλέπεις, στραβώθηκα στη γη. Και θεωρώ τον ύπνο απαραίτητο, έστω και αυτόν τις λίγες ώρες που κοιμόμαστε. Πώς λέω, στραβώθηκα στη γη. Για να μπορούμε να είμαστε φρέσκοι την επόμενη μέρα. Λίγα πράγματα για να διαταράσουν τον ύπνο μου. Το νυχτικό που είναι. Θα υπάρξει και δεύτερη παρέμβαση στα φορολογικά με ακόμα περισσότερα κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση. Συμπεριλαμβανομένων, ναι, και κινήτρων για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν μετοχές στους εργαζόμενους. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ονειρευτώ. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Πώς είμαι πλούσιος. Πως είμαι πλούσιος. Μετοχές στους εργαζόμενους. Βεβαίως. Πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Να αισθάνεται δηλαδή συνειδιοκτησία ο εργαζόμενος. Βεβαίως. Θα υπάρχουν και τέτοια κίνητρα. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Μπορώ να απολαύσω την εικόνα για λίγο. Έτσι να τη δούμε. Να δούμε αυτήν την συγκέντρωση σήμερα στο Κοινοβούλιο, στην αίθουσα της Γερουσίας. Λαμπρά πνεύματα, λαμπρές προσωπικότητες, έτσι δεν είναι, λαμπρά μυαλά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια λάμψη πάνω τους, έχουν και ουσία ταυτοχρόνως. Και όλοι αυτοί, για τους συμμετέχοντες, λοιπόν, στην Επιτροπή, βεβαίως, που είναι όλοι τους ένας προς ένας, ένας προς ένας, ακριβώς. Και όλους αυτούς τους ενώνει με την μεγάλη της επιστροφή μια μεγάλη κυρία, η κυρία Αγγελόπουλου. Νομίζω ότι εκφράζω όλους τους Έλληνες δηλώνοντας ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα υποδεχόμαστε στην ηλιόλουστη πατρίδα μας τον φίλο πρόεδρο της Κίνας, κύριο Σι Τζιπίνγκ. Όχι απλά μένουμε συνεργάτες, αλλά διευρύνουμε τους κοινούς μας στόχους. Κουλή, μην μου κάνεις εμένα τον Κινέζο. Εγώ για αυτόν τον άνθρωπο, έχω πει και ξαναλέω, τον θεωρώ τον μικρό μου αδερφό. Τα αισθήματα να μη ιδέα. Τον θεωρώ τον μικρό μου αδερφό. Τα αισθήματα να μη ιδέα. Καλή είναι χειρότερα. Τι είναι πάλι αυτό. Οι φίλοι με ρωτάνε τι κάνω το πρωί, τι κάνω μεσημέρι και τι κάνω στην αυγή. Χορεύω τρανς. Χορεύω τρανς. Είναι η στιγμή που η δίωξη ναρκωτικών εισβάλλει στο νυχτερινό κλαμπ που είναι γεμάτο νεαρό κόσμο. Trans, trans,
Ανακρισούλα έχουμε πάλι. Όχι βρε αδερφέ τώρα, Ανακρισούλα. Πώς το πήρες αμέσως. Κουβεντούλα θα κάνω. Μπορούν πότε με τα επιχειρησιακά θα σταματήσουν να καίγονται τα εξάρχεια είναι το ερώτημα. Ναι, το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός είναι τα εξάρχεια γρήγορα να γίνουν μια κανονική γειτονιά. Τι σημαίνει κανονική γειτονιά? Ότι θα έχει την εγκληματικότητα που υπάρχει σε μια γειτονιά κανονικά. Πώς το είπες αυτό? Ότι θα έχει την εγκληματικότητα που υπάρχει σε μια γειτονιά κανονικά. Α, καλά! Σας διαβεβαιώ, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαστε ταγμένοι σε αυτό και ο αντικαμιστικός νόμος θα εφαρμοστεί οριζοντίως εκεί που προβλέπεται, χωρίς καμία εξαίρεση. Μη σε πει το μαράζι, άναψε ένα τσιγαράκι, μα σου φύγει το μεράκι. Πότε, μετά τις 19 σε όλους, να σου φύγει το μεράκι, άναψε ένα τσιγαράκι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν παρενέσεις. Oh, oh. Εμείς με νομοθετική πρωτοβουλία προσθέσαμε την ελληνική αστυνομία. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Σε απευθείας σύνδεση με την ΑΣΟΕ και τα επεισόδια. Με τον Πετροπόλεμο και τη ρήψη δακρυγόνων που σημειώθηκαν λίγο νωρίτερα. Νέα ένταση αυτή τη στιγμή έξω από το Πανεπιστήμιο, έξω από την ΑΣΟΕ. Δημιουργία των ΜΑΤ στρέφεται με χημικά κατά συγκεντρωμένων. Καζάνη που βράζει την τυπική κοινότητα μετά τις εικόνες από το πανδαιμόνιο που επικράτησε στην ΑΣΟΕ όταν δημιουργίες των ΜΑΤ απάντησαν στην έφορο των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο με κλόβ και δακρυγόνα. Φοιτητές έκοψαν το λουκέτο και πήγαν μέσα στο Πανεπιστήμιο λέγοντας πως θέλουν να πραγματοποιήσουν συνέλευση. Αμέσως αστυνομικοί επενέβησαν και προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Η επιβολή του νόμου εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Το λέω γλυκά. Μια χαρά τα είπε ο κύριος Γορίδης. Okay. Μάλιστα. Υπάρχει στοιχείο αναγκαστικότητας στην επιβολή του νόμου. Και που λες, Σωτήρη μου, μου ρίξανε ίσα με τρία κάρα ξύλο. Τι λες, ρε φουκαρά μου. Μάλιστα, όλοι βαράγανε. Από τότε που υπάρχει έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ο λαός, η κοινωνία, δίνει το μονοπόλιο της βίας σε ένα κράτος. Γιατί, καλά πήγε η μέρα σήμερα. Χώσαμε και δύο στο κρατητήριο. Εμείς είμαστε και πλεονέκτες, να είμαστε και λογικοί. Όχι να τους χώσουμε όλους στο κρατητήριο και να παραλύσει και το εμπόριο, να είμαστε και λογικοί.